Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σας ταξιδεύουμε μέχρι την Κούβα. Το InfoWord βρέθηκε στο νησί την τελευταία εβδομάδα, όπου πρόεδρος της χώρας ήταν ένας άνθρωπος με το επίθετο Κάστρο. Βρεθήκαμε δίπλα σε ένα ξενοδοχείο γεμάτο τρύπες από σφαίρες, όπου κάποτε έκανε ποδήλατο ο σημερινός πρόεδρος Μιγκουέλ Ντιάζ Κανέλ και λίγο παλαιότερα πολεμούσε ο Τσε Γκεβάρα. Περπατήσαμε στην παραλία του κόλπου των Χείρων, όπου κάποτε ο Φιντελ Κάστρο ταπείνωνε τις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα έχει ένα συμπαθέστατο μπαράκι. Ακούσαμε μπάντες που θα ήθελα να ανήκουν στους Buena Vista Social Club, αλλά δεν. Και τραγουδιστές που θα ήθελα να μοιάζουν στη Ρούλα Κορομιλά και τα κατάφερα. Αναρωτιόμαστε εάν ο νέος πρόεδρος της χώρας θα είναι φιντελίστας ή ραουλίστας, χωρίς να αποκλείουμε το ενδεχόμενο να μας βγει Deng Xiaoping. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν σας φταίει περισσότερο η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού ή η εκτέλεσή του από το συγκρότημα, η απάντηση είναι και τα δύο. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τα λιγοστά μέσα ηχογράφησης που είχαμε εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα. Και το συγκρότημα όμως, ό,τι μπορούσε έκανε. Βράδυ Παρασκευής στη Λαμαρκεσίνα, ένα καφενείο στην κεντρική πλατεία της Σάντα Κλάρα στην Κούβα. Κάτω από μια τεράστια σημαία με τον Τσε Γκεβάρα, το συγκρότημα συναγωνίζεται του Social Vista Social Club μόνο στην ηλικία. Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα είναι μοναδική. Ανάμεσα στους θεατές συναντάς εργάτες από βιοτεχνίες σπούρων, φοιτητές, συνταξιούχους και φυσικά πάρα πολλούς τουρίστες. Για να καταλάβεις όμως τη σημερινή Κούβα, πρέπει να αφουγκραστείς και τα μπάσα που κατακλείζουν το χώρο ανάμεσα στα τραγούδια του συγκροτήματος. Και αυτά τα μπάσα έρχονται από μία άλλη συναυλία στην απέναντι γωνία της πλατείας. Η εικόνα θυμίζει μεσημεριανάδικο στα χρόνια του πασοκικού εξυγχρονισμού. Σε μια μεγάλη σκηνή, δύο τραγουδιστές παρουσιάζουν κάποιο τελευταίο χιτάκι της κουβανικής pop, ενώ ανάμεσά τους περπατούν καλλίγραμμα μοντέλα, φορώντας τα ρούχα κάποιου τοπικού οίκου μόδας. Και ο παρουσιαστής της σεμνής αυτής τελετής δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τη Ρούλα Κορομιλά. Η Σάντα Κλάρα αποτελεί εδώ και δεκαετίες το σημείο συνάντησης δύο διαφορετικών πολιτισμών της Κούβας. Εδώ έδωσε μία από τις ιστορικές μάχες της ζωής του ο Τσε Γκεβάρα και μπορείς ακόμη να δεις τα σημάδια της στους στίχους του ξενοδοχείου Σάντα Κλάρα Λίμπρε. Εδώ όμως πραγματοποιούνται και οι γνωστότερες παραστάσεις των drag queens της Κούβας. Και αν κάποιος φιλελεύθερος φίλος σας επιμένει ότι στην Κούβα διώκονται οι ομοφιλόφιλοι, να του εξηγήσετε ότι οι απόψεις του μυρίζουν αυθαλήνη από τα βιβλία του θεωρητικού της Χούντας Γεώργιου Γεωργαλά.
γιατί η Κούβα είναι η πρώτη χώρα που μπορούμε να σκεφτούμε όπου το δημόσιο σύστημα υγείας προσφέρει δωρεάν επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Εμάς πάλι η Σάντα Κλάρα μας θυμίζει τον νέο πρόεδρο της Κούβας, τον Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, για τον οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά από αυτό. Εξαιρετική Buena Vista Social Club, για τους οποίους βέβαια κάποιοι Κουβανοί λένε ότι δεν τους είχαν ξανακούσει στη ζωή τους πριν τους κάνει ταινία ο Wim Wenders. Και πιθανότατα λένε την αλήθεια, γιατί οι Buena Vista Social Club δημιουργήθηκαν την λεγόμενη ειδική περίοδο, στα χρόνια αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν η πείνα θέριζε τον πληθυσμό του νησιού και ο κόσμος αφιέρωνε όλη τη δύναμή του στο να εξασφαλίσει το επόμενο πιάτο της ημέρας. Εκείνα τα χρόνια όμως θα κάνει την εμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα της χώρας και ο σημερινός πρόεδρος της Κούβας. Στα χρόνια της ειδικής περίοδου, ο Κανέλ ήταν πρώτος γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην επαρχία της Βίλα Κλάρα. Ή πιο απλά, ήταν κυβερνήτης της Βίλα Κλάρα. Οι πολιτικοί του φίλοι θυμούνται πως όταν δεν υπήρχαν επαρκή καύσιμα στο νησί, ο Κανέλ καβαλούσε το ποδήλατό του για να πάει στο γραφείο του, στη Σάντα Κλάρα. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι πάλι υποστηρίζουν ότι λίγα μέτρα πίσω από το ποδήλατό του τον ακολουθούσε το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο. Γεγονός που ίσως τον κάνει ελαφρώς λαϊκιστή. Ο Κανέλ έχει μείνει στο μυαλό αρκετών κατοίκων της Σάντα Κλάρα ως ο νεαρός με τα μακριά μαλλιά που άκουγε ροκ μουσική. Εμείς πάλι είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι κατά διαστήματα θα περνούσε με το ποδήλατό του και από το ξενοδοχείο Σάντα Κλάρα Λίμπρε,
και όπως κάναμε και εμείς, θα τρύπωνε στο θέατρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτηρίου για να παρακολουθήσει τις πρόβες κλασικής μουσικής από την φιλαρμονική της πόλης. Ο μαέστρος δεν φαίνεται να ενοχλείται από την παρουσία μας, αν και ενοχλείται ελαφρώς από τα φάλτσα της ορχήστρας του. Και εμείς απολαμβάνουμε ένα μεσημέρι στην πόλη που συνδυάζει τους ήχους των Buena Vista με τη σύγχρονη κουβανική pop, αλλά και τις μελωδίες του Brahms. Εδώ βοηθάμε την ορχήστρα με ορισμένα αποσπάσματα από μια άλλη συναυλία κάπου στην Ευρώπη. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου μεταφέρουμε ιστορίες και ήχους που μαζέψαμε από την Κούβα σε μια αποστολή του Infowar μία εβδομάδα πριν ο Ραούλ Κάστρο παραδώσει τη σκυτάλη της εξουσίας στον διάδοχό του. Έχουμε μείνει στο σημείο όπου ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ κέρδισε την αγάπη των κατοίκων της Σάντα Κλάρα και για να το πετύχει αναγκάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να αμφισβητήσει το πολιτικό αλλά κυρίως το πολιτισμικό status quo της Κούβας. Και αν υπάρχει κάτι που όλοι θυμούνται στη Σάντα Κλάρα, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν από τους πρώτους πολιτικούς που έδωσαν τη μάχη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Κούβα. Τα θυμόταν πρόσφατα ο Ραμόν Σιλβέιρο, διευθυντής του πολιτιστικού κέντρου της πόλης. Μίλησε στο The Real News Network την ημέρα που ο νέος πρόεδρος αναλάμβανε τα καθήκοντά του. Porque bueno, apoyarme en una hora es casi ya como una obligación, ¿no? Pero apoyarlo en aquella época de... Ήταν ένας πραγματικός οραματιστής γιατί υποστήριζε το Ελμεχούνχε, ένα ΛΟΑΤΚΙ στέκι στη Σάντα Κλάρα. Είναι σχεδόν υποχρέωση να υποστηρίζει αυτά τα δικαιώματα, αλλά αυτός τα υποστήριζε από τότε. Είχε πολλές καινοτόμες ιδέες, όπως το να δώσει ένα χώρο στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που ήταν περιθωριοποιημένη. Ήταν το πρώτο πεδίο στο οποίο έγινε μια τέτοια προσέγγιση από τις αρχές. Αντί να απομονώσει μια τέτοια κοινότητα, την ενσωμάτωσε στην κοινωνική και πολιτιστική μας ζωή. Ο Κανέλ αξίζει σίγουρα συγχαρητήρια για τις προοδευτικές θέσεις του και φαίνεται πως όχι μόνο δεν περιθωριοποιήθηκε, αλλά ανταμείφθηκε για αυτές. Στην Κούβα όμως γνωρίζουν ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη ότι τα ατομικά δικαιώματα απαιτούν συλλογικές λύσεις και κυρίως δεν μπορούν να παραμένουν ασύνδετα με την οικονομία. Η Κούβα όμως βρίσκεται σήμερα σε ένα οικονομικό σταυροδρόμι. Ο Ραούλ Κάστρο πραγματοποίησε ορισμένα βήματα για το άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς. Μικρά μαγαζιά και εστιατόρια ξεφύτρωσαν στα ιστορικά στενά της Αβάνας και άλλων πόλεων. Και το ερώτημα είναι, τι πραγματικά σκοπεύει να κάνει ο διάδοχός του? Ερώτημα που απασχόλησε και την Ελίζαμπεθ Ντόρ, καθηγήτρια Λατινοαμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Southampton. I think the big issue in Cuba right now has been, is... Νομίζω το μεγάλο ζήτημα στην Κούβα τώρα είναι η μάχη που γίνεται μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι, με απλά λόγια, μια μάχη μεταξύ των Φιντελίστας που υποστηρίζουν την κοινωνική ισότητα και των Ραουλίστας. Ο ίδιος ο Ραούλ αποδοκίμασε την κοινωνική ισότητα ως ρομαντική ιδέα που δεν είναι λειτουργική για το μέλλον της Κούβας. Και ο Ραούλ Κάστρο έφερε κάποιες σημαντικές οικονομικές αλλαγές στην κατεύθυνση της αγοράς, επιτρέποντας σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να δουλέψουν. Το
Το άνοιγμα που πραγματοποίησε ο Ραούλ Κάστρο προς την οικονομία της αγοράς έγινε με φιδό και χωρίς να απειληθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Επανάστασης, όπως το πρωτοποριακό σύστημα υγείας και εκπαίδευσης, η δωρεάν στέγαση και πολλά άλλα. Από την πρώτη στιγμή όμως που ο καπιταλισμός έσκασε μύτη στο νησί, εμφανίστηκαν και οι πρώτες κοινωνικές ανισότητες. Αρκεί να περπατήσεις για λίγα λεπτά ανάμεσα στα μαγαζιά στο ιστορικό κέντρο της Σαββάνας για να καταλάβεις πως άρχισαν να δημιουργούνται πολίτες με διαφορετικά βαλάντια και συνεπώς πολίτες με διαφορετικές ταχύτητες. Όσοι έχουν πρόσβαση στα δολάρια που εισέρχονται στη χώρα από τη βιομηχανία του τουρισμού βλέπουν τα εισοδήματά τους να γιγαντώνονται. Οι υπόλοιποι πρέπει να συνεχίσουν να επιβιώνουν με τα 25 ή τα 30 δολάρια που είναι ο βασικός μισθός στην Κούβα. Η φτώχεια βέβαια έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτή που συναντά κανείς σε μια παραγκούπολη της Ινδίας ή σε κάποιο γκέτο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης. Όταν η στέγαση, η μόρφωση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πράγματι δημόσια αγαθά και ως εκ τούτου προσφέρονται δωρεάν, δημιουργούνται νέου είδους πολίτες με μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό τους και για την επόμενη μέρα στη ζωή τους. Το ερώτημα και το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν ορισμένοι πολίτες αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο ίσοι από τους ίσους. Ή, για να θέσουμε με διαφορετικούς όρους, το ερώτημα φιντελίστας ή ραουλίστας, το ζήτημα είναι εάν η Κούβα θα ακολουθήσει το δρόμο του Ντενγκ Σιαοπίνγκ στην Κίνα ή θα μείνει περισσότερο πιστή στα ιδανικά της Επανάστασης. Εάν δηλαδή θα ανοίξει στην οικονομία της αγοράς διατηρώντας το μονοκομματικό σύστημα ή όχι. Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι ότι όσοι προέβλεπαν άμεσα ανατροπή της κυβέρνησης μετά το θάνατο του Φιντελ Κάστρο αναγκάστηκαν αρχικά να μεταθέσουν τις προβλέψεις τους για την αποχώρηση του Ραούλ Κάστρο. Τώρα που ο Ραούλ δεν είναι πρόεδρος αλλά διατηρεί τα ηνία της εξουσίας, μεταφέρουν και πάλι τις προβλέψεις τους για μετά το 2020. Και η δική μας πρόβλεψη είναι ότι θα πρέπει να περιμένουν πολύ περισσότερο. Εσείς πάλι θα περιμένετε για λίγα μόνο λεπτά, έως ότου επανέλθουμε με περισσότερες και παλαιότερες ιστορίες για την Κούβα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
puedo ir para Mayarín. De Alto Cerro voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου αφού περπατήσαμε στους δρόμους του παρόντος της Κούβας, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν της, σχεδόν κυριολεκτικά. Από τη Σάντα Κλάρα με τα μνημεία του Τσε Γκεβάρα, αλλά και τις πρώτες drag queens της Κούβας, ταξιδεύουμε μέχρι την παραλία του Κόλπου των Χείρων. Εκεί όπου το 1961 η CIA υπέστη μία από τις πιο ταπεινωτικές ήττες στην ιστορία της. In the banana. Now I'm a god for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo. Sent to spy on a Cuban talent show. Bug stop, banana, go, go. I used to make a living, man, picking the banana. Οι Red Hot Chili Peppers, όπως έχουμε πει πολλές φορές, διηγούνται ιστορίες για έναν κουβανό αντικαθεστωτικό, ο οποίος από εκεί που μάζευε μπανάνες έγινε ρουφιάνος για τη CIA. Ιστορίες δηλαδή που διηγούνταν σε πολύ πιο punk ρυθμούς, οι Ramones. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo.
Είτε με τους Ramones είτε με τους Red Hot Chili Peppers, το τραγούδι μας μιλά για έναν Κουβανό που κινείται σε ένα μικρό στρατιωτικό σκάφος περιπολίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τελικό προορισμό την Αβάνα. Θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να περιγράφει την εισβολή Κουβανών αντικαθεστωτικών στον κόλπο των Χείρων το 1961. Μια επιχείρηση την οποία είχε διατάξει ο Αμερικανός πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy και την οποία ανέλαβε να οργανώσει η CIA και το Αμερικανικό Πεντάγωνο. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Cuban army pilots opened the first phase of organized revolt with bombing raids on three military bases. Το πρόβλημα ήταν πως όταν τα αμερικανικά επίκαιρα άρχισαν να μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για την εισβολή στον κόλπο των Χείρων, η μάχη είχε ήδη χαθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποστεί μία από τις πιο ταπεινωτικές ήττες στην ιστορία του 20ου αιώνα. Για την ιστορία, στην οργάνωση της επιχείρησης είχε συμμετάσχει και η εταιρεία United Fruit Company, πρόγονος της σημερινής εταιρείας Chiquita. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία συνεργαζόταν με την πετρελαϊκή εταιρεία Zapata, διευθυντής της οποίας ήταν κάποιος κύριος George Bush, ο άνθρωπος που μεταξύ άλλων θα γίνει αργότερα διευθυντής της CIA και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλος τυχαίως η εισβολή στον κόλπο των Χείρων πραγματοποιήθηκε ακριβώς στο σημείο όπου πραγματοποιούσε έρευνες για πετρέλαιο η εταιρεία Zapata. Αυτή η επιχείρηση του George Bush, έγραφαν πριν από χρόνια οι Los Angeles Times, ενδέχεται να αποτελούσε βιτρίνα της CIA στην Κούβα. Και κάπως έτσι συνδέονται οι μπανάνες των Ramones με τους πράκτορες και μετέπειτα διευθυντές της CIA. Σήμερα, στην παραλία όπου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη απόβαση αντικαθεστωτικών στον κόλπο των Χείρων, συναντάς μια οργανωμένη παραλία και ένα συμπαθέστατο μπιτσόμπαρο. Πρέπει να κινηθείς με το αυτοκίνητο μερικά χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της Αβάνας για να δεις το Μουσείο της Ηρωικής Αντίστασης στην εισβολή. Ιστορίες για τον Φιντελ Κάστρο που ηγήθηκε προσωπικά της άμυνας του νησιού, τον Ραούλ Κάστρο αλλά και τον Τσε Γκεβάρα. Οι περισσότερες από τις ηγετικές φυσιογνωμίες εκείνης της μάχης ανέλαβαν σημαντικά καθήκοντα στις επαναστατικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Και το μόνο όνομα που λείπει είναι αυτό του σημερινού Προέδρου της Κούβας, Μικουέλ Ντίας Κανέλ. Τον Απρίλιο του 1961, όταν ο Κένεντι και η CIA έδιναν το πράσινο φως της επίθεσης, ο Κανέλ γιόρταζε τα πρώτα του γενέθλια. Και έναν χρόνο αργότερα, όταν ο πλανήτης έφτασε κοντά στο οριστικό του τέλος με την κρίση των πυράβλων, αυτός ήταν μόλις 2 ετών. Ο Κανέλ είναι ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που δεν πολέμησε στην Επανάσταση. Ενώ όμως ο σημερινός πρόεδρος είχε όλη του τη ζωή για να ακούει ιστορίες από τα άνδραγα θύματα των προκατόχων του, εμείς πρέπει συνεχώς να τα θυμίζουμε στους εαυτούς μας. Γιατί για να καταλάβουμε τη σημερινή Κούβα πρέπει να θυμόμαστε τις σχεδόν 6 δεκαετίες αμερικανικού εμπάργκο και τις συνεχείς προσπάθειες ανατροπής των αδερφών Κάστρο. Ιστορίες που ξεκινούν από τη δράση της Αμερικανικής Μαφίας στο νησί. Ιστορίες που συχνά διηγούμαστε ξεκινώντας με ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ Outfoxed. In the great 1974 film The Godfather 2, στην δεύτερη συνέχεια της περίφημης ταινίας «Ο Νονός» υπάρχει μια σκηνή στην οποία οι μεγαλύτεροι γκάνγκστερ της Αμερικής συγκεντρώνονται σε μια ταράτσα στην Αβάνα της Κούβας. Είναι τα 67 γενέθλια του Ροθ και αυτός δίνει από ένα κομμάτι της τούρτας σε κάθε γκάνγκστερ. Λέει: «Εσύ, Λούι, από το Σικάγο θα πάρεις την Κόπα Καμπάνα. Φράγκι θα πάρεις τις Ιερόδουλες. Μοιράζει το νησί σε να είναι και αυτό μια τούρτα». Και καθώς κόβει τα κομμάτια, λέει την εξής φράση: «Δεν είναι εκπληκτικό να ζει σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία». Isn't it great to be in a country with a government that respects private enterprise? Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αρχηγοί της μαφίας δεν συγχώρεσαν ποτέ στην επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο ότι έκλεισε τα καζίνο και τους οίκους ανοχής που αυτοί είχαν ανοίξει, ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια βρώμικου χρήματος.
Ο Φιντέλ, αμέσως μόλις κατέλαβε την Αβάνα, έστησε το αρχηγείο του στο ξενοδοχείο Hilton. Και για να αποδείξει στους πρώην ιδιοκτήτες τι γνώμη είχε για τις επενδύσεις τους, άδειασε μερικά φορτηγά με γουρούνια στο πολυτελέστατο λόμπι του ξενοδοχείου Riviera. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να αναλάβει την προστασία των αμερικανικών επενδύσεων στο νησί. Και δεν ήταν λίγα τα ανώτατα στελέχη των συνδικάτων του εγκλήματος που πίστεψαν ότι αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να είναι ο Τζον Κένεντι. Οι επιτελείς του State Department και της CIA σκαρφίζονταν τις πιο ανόητες επιθέσεις εναντίον του Φιντέλ Κάστρο. Μεταξύ άλλων, σκέφτονταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του και να ρίξουν ουσίες που θα έκαναν το μουσί του να μαδίσει. Ελαφρώς πιο σοβαρός, ο Κένεντι αποφασίζει να μείνει πιστός στην αμερικανική παράδοση των στρατιωτικών εισβολών και διατάσσει τη CIA να προετοιμάσει την περίφημη εισβολή στον κόλπο των Χείρων. Και όταν αυτή αποτυγχάνει, ταπεινώνοντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ο Κένεντι δεν θα διστάσει να παίξει ακόμη και το χαρτί του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία, την οποία, όπως είχαμε κάνει και παλαιότερα, θα αφήσουμε να μας διηγηθεί αρχικά ο Ιαν Γκίλαν στο τραγούδι Mutual Assured Destruction. Ακούστε το και επιστρέφουμε. Γκίλαν λοιπόν τραγουδά το 1982 για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Όπως και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ μερικές δεκαετίες νωρίτερα, διηγείται και αυτός μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στον Οκτώβριο του 1962, το μήνα που η ανθρωπότητα έφτασε στα όρια του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία που ξεκινά ένα απόγευμα του Οκτώβρη σε ένα οβάλ γραφείο κάπου στην Ουάσιγκτον. Στις 22 Οκτωβρίου του 1962, ο πρόεδρος Τζον Κένεντι μετέδωσε ένα ειδικό διάγγελμα προς το έθνος από το γραφείο του στο Λευκό Οίκο. Αυτός είναι ο πρόεδρος Κένεντι, καθώς παρουσιάζει το μήνυμά του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κούβα. Good evening, my fellow citizens. This government... Καλησπέρα, αγαπητοί συμπολίτες μου. Αυτή η κυβέρνηση, όπως είχαμε υποσχεθεί, παρακολουθεί στενά τη συγκέντρωση σοβιετικού οπλισμού στην Κούβα. Την τελευταία εβδομάδα, αδιάψευτα στοιχεία μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προετοιμάζεται μια σειρά επιθετικών βαλιστικών συστημάτων σε αυτό το αποκλεισμένο νησί. Μοναδικός στόχος αυτών των προετοιμασιών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα πυρηνικού χτυπήματος εναντίον του δυτικού ημισφαιρίου. Against the Western Hemisphere.
ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι λέει την αλήθεια. Η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη προχωρήσει στις εργασίες τοποθέτησης πυράβλων που μπορούν να πλήξουν με πυρηνικές κεφαλές τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Όπως συμβαίνει όμως με τους περισσότερους Αμερικανούς πρόεδρους, ο Κένεντι δεν λέει όλη την αλήθεια. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η κίνηση της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν επιθετική, αλλά αμυντική ή για την ακρίβεια εξισορροπητική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προλάβει να τοποθετήσουν πρώτες πυρηνικά όπλα στην Τουρκία αλλά και την Ιταλία. Όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να πετύχουν το πρώτο πλήγμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ο παραλογισμός της πυρηνικής στρατηγικής λοιπόν επέβαλε στη Μόσχα να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι δεν ήταν ο μόνος που έλεγε μισές αλήθειες εκείνο τον Οκτώβρη του 1962. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίση των πυράβλων, ο Bob Dylan υποστήριξε ότι εμπνεύστηκε από αυτήν το τραγούδι «A Hard Rain's Gonna Fall». Ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία σαν ο απόλυτος ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η ιστορία δεν πολύ συγκράτησε βέβαια ότι ο Bob Dylan ήταν ελαφρώς ψευτρώνη και είχε πρωτοπαρουσιάσει το τραγούδι ένα μήνα πριν από την κρίση των πυράβλων. Και εμείς, για να τον τιμωρήσουμε 50 χρόνια μετά, θα ακούσουμε τη ρέγγια εκτέλεση του τραγουδιού του από τον Jimmy Cliff. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζουμε το ότι δεν γίναμε στάχτη πριν από 5 δεκαετίες. Cliff λοιπόν αποδίδει ένα τραγούδι που ο Bob Dylan ισχυρίζεται ότι έγραψε για την κρίση των πυράβλων, αλλά δεν το έκανε. Εμείς όμως βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στον Οκτώβριο του 1962 στην Κούβα, όταν η ανθρωπότητα έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε στην απόλυτη καταστροφή. Εκείνο τον Οκτώβριο του 1962, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Κούβα, τη στιγμή που τουλάχιστον 25 φορτηγά πλοία με προϊόντα από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας προσεγγίζουν το νησί. Τις ίδιες ημέρες, η κουβανική αεράμινα καταρρύπτει ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Ένα άλλο εντοπίζεται από τη σοβιετική αεράμινα στο μοναδικό σημείο που δεν έπρεπε να βρίσκεται. Στη Χερσόνησο Τσουακότκα. Εκεί όπου οι Σοβιετικοί φιλούσαν τους στρατηγικούς διυπηρωτικούς τους πυράβλους. Κι όμως, ακόμη και τότε, οι πρωταγωνιστές του δράματος δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια έως τη στιγμή που οι βασικοί παίκτες αυτής της ρωσικής ρουλέτας θα συναντιούνταν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και εκτιμήσεις. Και τότε, τον Οκτώβριο του 2002, συνειδητοποίησαν κάτι τρομακτικό. Μια ιστορία που διηγούνταν λίγο αργότερα ο Νόαμ Τσόμσκι. In October, there was a retrospective meeting, 40th anniversary meeting of the missile crisis. Τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετείχαν ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμως τον Οκτώβριο τους άφησε άφωνους. Κατάλαβαν ότι ο κόσμος μας απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Δύο σοβιετικά υποβρύχια
δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητές των υποβρυχίων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος και είχαν στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από τους διοικητές διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τις αντιδράσεις και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί ένας τρίτος διοικητής των υποβρυχίων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε. That's why we're around to talk about it. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Αμερικανούς αναλυτές, ο Νοάμ Τσόμσκι δεν είχε καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο τον Οκτώβριο του 1962. Σε σειρά από κείμενά του έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές που ξεκίνησαν την παρανοϊκή κλιμάκωση όταν τοποθέτησαν πυρηνικά όπλα στην Ιταλία και την Τουρκία. Και όπως μάθαμε αργότερα, και στην Ελλάδα. Στόχος λοιπόν της κρίσης των πυράβλων ήταν ένας και μοναδικός. Η ανατροπή της επαναστατικής κυβέρνησης του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Τσόμσκι. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρα. Η κρίση των πυράβλων της Κούβας ήταν το αποτέλεσμα μιας διεθνούς εκστρατείας τρομοκρατίας. Μια επιχείρηση την οποία οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πετύχουν αυτό που σήμερα αποκαλούμε αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Οι ίδιες ιδέες τις οποίες βλέπουμε και σήμερα στις εφημερίδες. Η Σοβιετική Ένωση τελικά θα υποχωρήσει χωρίς καν να ενημερώσει την Κούβα του Φιντελ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα. Και αν έτυχε να περνάτε έξω από το γραφείο του Κάστρο στις 28 Οκτωβρίου του 1962, ίσως και να τον ακούσατε να ουρλιάζει για τη στάση του Σοβιετικού ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ. «Νοκοχώνες μαρικών», φώναζε. Και όσοι μιλάτε ισπανικά θα καταλάβετε ότι δεν ήταν και τόσο ευγενικός. Τις ίδιες ημέρες, οι βρισιές του Φιντέλ εναντίον του Νικίτα γίνονται συνθήματα από χιλιάδες Κουβανούς. Ο Τσε Γκεβάρα θα γράψει στο ημερολόγιο του ότι είναι το ανατριχιαστικό παράδειγμα ενός λαού που ήταν έτοιμος να αιματοκυλιστεί σε μια πυρηνική επίθεση για την ελευθερία του. Το παιχνίδι άλλαξε ελάχιστα από τότε για τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Αβάνα. Όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι πίστευαν ότι μπορούν να ανατρέψουν την οικογένεια Κάστρο με τον οικονομικό αποκλεισμό και με απόπειρες δολοφονίας. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Μπαράκ Ομπάμα, που νόμιζε ότι θα τους ανατρέψει με μερικές δόσεις καπιταλισμού. Και όπως διαπιστώσαμε από την αποστολή μας στην Κούβα, έπεσαν όλοι έξω. Θα επανέλθουμε στο θέμα καθώς επεξεργαζόμαστε το υλικό που συλλέξαμε από την αποστολή. Μια αποστολή που εντάσσεται στο μεγάλο δημοσιογραφικό μας project με τίτλο Make the Economy Scream. Και αν είστε από αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους στο πάρτι που οργανώσαμε την περασμένη εβδομάδα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εάν πάλι δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση maketheeconomyscream.com. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώ Σημεωνίδου στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Para una gran diversión.
Παύλο Βομπέ.